Ο γκρίζος λύκος είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των κυνηδών, τις οποίες αποτελεί το μεγαλύτερο και ισχυρότερο μέλος της. Ο λύκος πήρε την τωρινή του μορφή εδώ και 1 εκατομμύριο έτη περίπου, δηλαδή πολύ πριν την εμφάνιση του σημερινού ανθρώπου. Η οικογένεια του γκρίζου λύκου περιλαμβάνει 36 με 40 υποείδη. Ο λύκος αυτός απαντάται σε εκτεταμένες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, κυρίως όμως στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Κατοικεί σημειωρινές και ορεινές περιοχές με παρουσία πυκνών δασωμένων περιοχών και με πάρκια τροφικών πηγών όπως κτηνοτροφικά ζώα, σκουπιδότοποι και άλλα. Στην Ελλάδα το συναντάμε στην στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη και ο πληθυσμός του το 2014 υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 1.020 άτομα. Το βάρος του μεσογειακού λύκου κυμαίνεται από 20 έως 40 κιλά και το μήκος του φτάνει το 1 με 1,5 μέτρο. Στο τρίχωμά του κυριαρχεί το καφέ χρώμα με χαρακτηριστική γκρίζα ράχη. Διαθέτει 42 δόντια και με τους μεγάλους κοινόδοντές του να ξεχωρίζουν, που φτάνουν έως και τα 7 εκατοστά σε μήκος. Το δάγκωμά του έχει απίστευτη δύναμη και μπορεί να διαπεράσει στρώμα, δέρματος και τριχώματος αρκετών εκατοστών. Επίσης μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες έως και 40 χιλιόμετρων ανά ώρα καθώς τρέχει. Οι λύκοι έχουν πολύ ισχυρές αισθήσεις, με την όσφρηση να είναι και ισχυρότερη, πράγμα που τους επιτρέπει να εντοπίζουν θυράματα σε απόσταση των 3 χιλιόμετρων μόνο από τη μυρωδιά. Η ακοή τους είναι επίσης ένα από τα δυνατά τους σημεία, καθώς μπορούν και αντιλαμβάνονται ήχους σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων από 250 Hz έως 30 kHz, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει ήχους με συχνότητα από 20 Hz έως 20 kHz. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λύκοι μπορούν να επικοινωνούν και να ακούν ο ένας τον άλλον, ακόμη και όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται απόλυτη σιωπή. Και τέλος, η όραση των λύκων δεν είναι από τα πιο δυνατά του σημεία, αλλά βλέπουν αρκετά καλά ώστε να συμβαδίζουν σωστά με τις άλλες δύο αισθήσεις. Ο λύκος είναι ένα επικίνδυνο ζώο για τον άνθρωπο, ακόμα και αν δεν αποτελεί μέρος της φυσικής λίας των λύκων. Το πώς οι λύκοι αντιδρούν στην παρουσία του ανθρώπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη εμπειρία που είχαν μαζί του. Οι λύκοι που δεν έχουν καμία αρνητική εμπειρία από αυτούς ή είναι πεινασμένοι μπορεί να μην φοβούνται ιδιαίτερα. Αν και οι λύκοι μπορούν να αντιδράσουν επιθετικά εάν προκληθούν, τέτοιες επιθέσεις περιορίζονται στην συντριπτική τους πλειονότητα σε δαγκώματα. Ο πληθυσμός του λύκου αποτελείται από αγέλες, οι οποίες διατηρούν μια αποκλειστική περιοχή επικράτεια. Το μέγεθος μιας αγέλης λύκου στην Ελλάδα αποτελείται από 3 με 4 άτομα κατά μέσο όρο, ενώ το εύρος ανά τον κόσμο είναι από 2 έως και 42 άτομα. Ο τρόπος που κυνηγούν οι γκρίζοι λύκοι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ηθολογίας και της εξελικτικής τους πορείας. Μπορούν να κυνηγούν σε ομάδες ή και μοναχικά, και μάλιστα με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στο κυνήγι από ό,τι οι μεγάλες αγέλες.